Γραμμή, μην πάμε να ακούσουμε το κομμάτι τώρα. Τι κάνεις, φίλε, καλημέρα. Γεια σου, Κωστή. Γεια σου, παιδιά. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση εκτός ατζέντας? Ναι, εννοείται. Τι κάνεις, ναι. Ο Διονύσης και στο Βόλο πάει από παραμονή. Ο Διονύσης... Είτε τόσο μακριά, στα, δηλαδή. Στα λόγια μου. Θα εσύ που ξέρεις καλύτερα. Στα λόγια μου θα έρθεις, Κωστά. Εδώ θα πω κάτι εδώ, άμα τελειώσατε τις... Στα λόγια μου θα έρθεις. Τελειώσατε. Προπαραμονή, λοιπόν, όχι παραμονή. Ο Διονύσης έχει κερδίσει το δικαίωμα, φίλε, να ζητήσει ότι... Λόγω αποτελεσμάτων, λες. Βέβαια. Λόγω σερή αποτελεσμάτων. Ναι, ναι, καλά, εντάξει. Άρα δηλαδή, 10 στα 10. Αν πούμε, πούμε, στο Χαριλάο θα πάει μια εβδομάδα. 10 στα 10. Κώστα, ούτε επί Καλαφάτη 10 στα 10. Αν πει ο Άρης. Έτσι. Υπουργός τουρισμού. Όχι, ναι. Μπορεί να το πεις και το βράδυ. Άκου την εκπομπή. Απλά ρώτησα, μου έκανε εντύπωση γιατί ο Βόλος θεωρείται κοντά, ρε παιδί. Δίπλα είναι, ρε, τι κοντά. Κώστα, πες το βράδυ όταν θα βγεις στην εκπομπή, ρε Διονύση. Ο Βόλος είναι ευθυμένο γιατί πας τρεις μέρες πριν. Δικαιώνεις αυτούς που σε λένε τουρίστα. Μα θα βγει αύριο ανταπόκριση από Βόλο, έτσι. Ωραία. Ανταπόκριση από Βόλο. Θες να το λες ευτύχη για δύο μέρες. Ο ευτύχης μπλέτσας. Ντροπή σας, λοιπόν. Γιατί ντροπή μου, αλλά φίλε, λες αλήθειες. Λες αλήθειες. Γουστιζέμε το αποτέλεσμα και θα το πω στο Διονύση μετά. Λες αλήθειες. Μετά ο Κέτσε λέει τον Τάσο προβοκάτορα και εδώ γελάμε. Αμέσως. Θα πω να το δω, να το επιβεβαιώσω ότι υπάρχει αυτό το μήνυμα. Γιατί μου φάνηκε λίγο να είναι γρήγορα. Δεν υπάρχει, δικό μου στο μυαλό μου ήρθε. Άντσι, μπράβο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Ναι. Τώρα κοιτάξτε, αυτό που έχει μεγαλύτερη έτσι, σημασία από χθεσινά είναι αυτό το βίντεο που βγήκε χθες απόγευμα από την ΑΕΚ. Ναι. Που είναι και μια προειδοποίηση. Ναι. Τελευταία. Σαφές μήνυμα. Κοίτα, αν εξαιρέσουμε τα εγγένεια που... Εντάξει, και στα εγγένεια και με τον Ιωνικό υπήρχε μια... Το είχαμε πει και τότε. Μια ενοχή. Υπήρχε μια χαλαρότητα, ναι, ότι υπήρχαν προβλήματα. Μετά με τον Ατρόμητο, αυτό είναι με τον Ατρόμητο που βλέπουμε, έτσι. Mm. Που η κατάσταση ήταν πάρα πολύ καλύτερη, όμως συνέβη το συγκεκριμένο πράγμα. Τώρα, αν αυτό συνεχιστεί, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν γίνεται να συνεχιστεί. Δεν είχε λόγο η ΑΕΚ να δείξει ούτε ποιοι είναι, ούτε... να κάνει κάτι άλλο, mm-hmm, που θα μπορούσε, κάτι νόμιμο. Αλλά απλά στέλνει το μήνυμα ότι σας ξέρουμε. Είναι ένα μήνυμα ότι ό,τι γίνεται καταγράφεται, βάσει νόμου είναι αυτό, έτσι. Δεν είναι, δηλαδή όχι απλά είναι νόμιμο να υπάρχουν κάμερες, είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν κάμερες από τον νόμο. Mm-hmm. Ο νόμος επιβάλλει να υπάρχουν κάμερες. Mm-hmm. Και το υλικό μετά είναι στη διάθεση και δίδεται στην αστυνομία για τα περαιτέρω κτλ. Οπότε νομίζω είναι ένα μήνυμα σαφές. Ο κόσμος σίγουρα καταλαβαίνουμε και εμείς κάποιους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο γήπεδο και δεν έχουν τον τρόπο, αλλά έχουν μπει κάποιοι άλλοι άνθρωποι στο γήπεδο. Πάντως δεν είναι αυτός τρόπος. Έχει δύο τέτοια. Είναι δύο πλευρές. Το πρώτο είναι η ζημιά που κάνεις ένα γήπεδο καινούριο, αλλά και παλιό να το γήπεδο δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις ζημιά. Σωστό. Αλλά πόσο περισσότερο ένα γήπεδο που χτίστηκε μετά από 19 χρόνια και έχει όλη αυτή την ιστορία. Να βλέπουμε να καταστρέφεται έτσι σε βίντεο, ας πούμε. Και το δεύτερο είναι ότι και κάποιοι άνθρωποι που έχουν πληρώσει εισιτήριο μπορεί να μην βρουν τη θέση τους. Επειδή μπαίνουν οι άλλοι τζάμπα. Ακριβώς. Και να αναγκαστούν να φύγουν. Με τον Ιωνικό, ας πούμε, έγινε αυτό σε μεγάλο βαθμό. Τώρα με τον Ατρόμητο σίγουρα θα έγινε σε μικρότερο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Πιστεύω μετά και από αυτό να λυθεί και να μην υπάρξει περαιτέρω, γιατί είναι και άσχημο σίγουρα για μια ομάδα. Στο ΆΚΑ κακά τα ψέματα αυτό γινόταν κατά κόρον. Εδώ όμως δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Είναι καθαρά θέμα πρακτικό. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει γίνει sold out. Από τις δύο πρώτες ώρες βγήκαν τα εισιτήρια. Υπάρχουν κάτοχοι διαρκείας που πλησιάζουν τις 25.000. Τι να γίνει, ρε παιδιά, είναι... Εντάξει, δεν χωράνε άλλοι, πώς να το πω. Σεβασμός, εγώ λέω. Ναι. Αυτή είναι η μαγική λέξη, αυτή είναι. Έτσι. Σεβασμός σε όλους, στους συνοπαδούς, στο γήπεδο, στην ομάδα, σε όλα. Σεβασμός. Ακριβώς. Οπότε μακάρι να δοθεί το μήνυμα και μακάρι και αυτά τα παιδιά που είδα και στο βίντεο, που δεν τα είδα δηλαδή, είδα ναι. αλλοιωμένα στο βίντεο, να βρουν τον τρόπο με ένα εισιτήριο να μπουν στο γήπεδο και να δουν την ΑΕΚ. Αυτό τώρα. Η προπόνηση είναι σε εξέλιξη. Αυτό με το Χατζησαφή περιμένουμε. Ναι.
Αλλιώς δεν νομίζω θα αλλάξει κάτι σε σχέση με τον αγώνα της Λιβαδιάς. Δεν βλέπω άλλη αλλαγή. Δηλαδή και ο Αθανασιάδης πιστεύω θα μείνει τώρα κάτω από τα δοκάρια για τα επόμενα μάτς και βλέπουμε. Και ο Σιντιμπέ θα πάει αριστερά. Τώρα, εκεί η πλευρά είναι και η καλύτερη του ΠΑΟΚ, έτσι. Νομίζω ναι, είναι ο πιο επικίνδυνος παίκτης εκεί. Ναι. Εκεί παίζει ο καλύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ, ναι. Φέτος, τουλάχιστον. Ο Νάρη. Ο Νάρη ναι, ναι. Mm. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνούμε, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή, δεν ξέρω και τι βοήθειες θα βγουν, γιατί όπως σας είπα και πάλι, ο Σιντιμπέ είχε καλή απόδοση και στη Λιβαδιά και στο κύπελο για ένα μεγάλο διάστημα. Φαίνεται όμως δεν είναι έτοιμος και σε πιο υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού, δηλαδή με ένα παίχτη που είναι από τους καλύτερους στο πρωτάθλημά μας, ο Νάρεϊ, θεωρώ, εκεί ξέρεις, θα φανεί. Αν ήταν έτοιμος 100% στην ΤΠΕ θα έλεγα ότι δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, τη θέση αυτή την έχει παίξει πάρα πολλές φορές, πάνω από 80 φορές. Έλεγα 60 αλλά είναι 80, το ξανακοίταξα. Την ξέρει. Αλλά και με την εμπειρία και 10 φορές να έχει παίξει από εκεί, μόνο με την εμπειρία που έχει θα μπορούσε να σταθεί. Δεν είναι... Έχουμε δει πάρα πολλά πλάγια μπακ που αν το χρειάζεται η ομάδα τους περνάνε και στην άλλη πλευρά. Πόσο περισσότερο στην ΤΠΕ που έχει αυτή την καριέρα πίσω του. Το θέμα είναι να μπορέσει να ανταποκριθεί αθλητικά, να το πω. Δηλαδή στις επιστροφές, στην ένταση. Δεν τον είδα και πολύ προβληματικό σε αυτό το κομμάτι όμως εγώ στο μάτς. Ναι, απλά είναι το παιχνίδι πιο δύσκολο. Δεν ήταν τόσο απαιτητικό ίσως το μάτς. Ναι, εντάξει. Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Όχι, και εγώ μια χαρά τον είδα. Αλλά ναι. Και όλα τα ανεβάσματα έκανα και αυτά. Αλλά ξέρεις, είναι κάποια 10 δευτερολέπτου καθυστέρησης που μπορεί να στοιχήσουν σε ένα. Ναι, 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 μια αδράνεια, κάτι. Ναι, ναι, ναι. Με ένα καλό παίχτη. Ναι, ναι, ναι. Εννοείται. Αυτά. Για το Χατζησαφή τι πιθανότητες δίνεις? Κοίτα, χθες που τον είδα στο πρόγραμμα, έκανε το πρόγραμμα χθες που κάνανε οι παίχτες που είχαν, πώς να το πω, ειδικό πρόγραμμα, δηλαδή αποφόρτησης. Ας πούμε ο Μοχαμάντη έκανε τελείως διαφορετικό. Mm. Άρα ο Μοχαμάντη είναι εκτός. Είναι εκτός. Ναι. Θα δούμε σήμερα. Θα δούμε σήμερα. Είναι Πέμπτη. Βέβαια το βλέπω δύσκολο με δύο προπονήσεις να τον βάλει ούτως ή άλλως. Να δούμε καταρχάς αν είναι διαθέσιμος. Αλλά και πάλι θα πω ότι ο Σιντιμπέ θα είναι το φαβορί. Ναι, 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 ναι. Έτσι έχει δείξει δηλαδή και πρόσφατη ιστορία. Πολύ σπάνια παίχτης που έχει μία-δύο προπονήσεις μόνο μπαίνει να παίξει. Σε ένα τόσο υψηλό να απαιτήσουν παιχνίδι έτσι κιόλας. Mm-hmm. Δηλαδή πολύ υψηλό να απαιτήσουν παιχνίδι αυτό. Και όντως, αν έχει ένα σημάδι ο ΠΑΟΚ να ρίξει, αυτό είναι. Δηλαδή είναι η αριστερή πλευρά της άμυνας της ΑΕΚ. Ναι. Λόγω Νάρεϊ. Σωστό. Λόγω Νάρεϊ. Εντάξει, κοίτα, ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που έχει αλλάξει λίγο τον τρόπο παιχνιδιού του Λουτσέσκου, γιατί δεν έχει τους έμπειρους παίχτες που είχε πιο παλιά, που πάντα πήγαινε σε έναν αργό ρυθμό, αλλά απόλυτο ελέγχου του παιχνιδιού. Τώρα επενδύει σε άλλα πράγματα, προσπαθεί να φτιάξει μια ομάδα. Εμένα ας πούμε το build-up που είδα του ΠΑΟΚ στο Καρισκάκι, το ξαναλέω, μου άρεσε πολύ και εκεί θα πρέπει και η ΑΕΚ να το αντιμετωπίσει και μπορεί να της δώσει και τις ευκαιρίες για να δημιουργήσει τις δικές της φάσεις, γιατί ναι. Και ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρές απουσίες. Έχει. Ναι. Και του λείπει ένας κομβικός παίκτης. Δηλαδή ο Άμραμπατ, ας πούμε, είναι ένας παίκτης που για αυτό το παιχνίδι θα ήταν μια φανταστική λύση να υπάρχει στον πάγκο για να μπει κάποια στιγμή. Ναι. Λείπει ο Τσούμπερ. Τον έχουμε ξεχάσει, λείπουν τα δύο αριστερά μπακ. Λείπει ο Φανφέρτ που και αυτός είναι ένας παίχτης που όταν ένα παιχνίδι πάει προς το τέλος και δεν είναι το αποτέλεσμα αυτό που θέλει η ομάδα, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Είναι ο πιο κλασικός παίχτης περιοχής που έχει η ΑΕΚ. Είναι σοβαρές αποσύνσεις, αλλά τώρα δεν μπορούμε να μιλάμε για αυτά. Με αυτούς είναι, με αυτούς η ΑΕΚ έχει κάνει μια καλή πορεία τα τελευταία μάτς. Έχει κρατήσει το 0 στην άμυνα στα 5 από τα 6 παιχνίδια που έχει παίξει. Ένα γκολ δέχτηκε μόνο αυτό με τον Ιωνικό, που και αυτό ήταν στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων σε ένα μάτς που ήταν ήδη 4-0. Οπότε ουσιαστικά δεν έχει δεχτεί γκολ, να το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αν το κρατήσει αυτό, θεωρώ ότι μετά θα βρει τον τρόπο να σκοράρει. Γιατί και ο ΠΑΟΚ φέτος δέχεται γκολ. Η αλήθεια είναι αυτή, ακόμη και σε παιχνίδια που είναι πολύ καλύτερος από τον αντίπαλο, σχεδόν πάντα τρώει γκολ. Ναι, επιτρέπει ναι. Αρκετά πράγματα. Και δεν έχει αυτή τη σιγουριά ακόμα στο δέσιμο μεταξύ από το φλέγα και στόπερ. Εκεί δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Ναι, εντάξει, μπορεί, με πολλές μπάλες στην περιοχή. Θέλει υπομονή εκεί πέρα. Γιατί πολύ, και ο τερματοφύλακας έχει προσόντα το παιδί. Αλλά βλέπεις, έχει απειρία. Δηλαδή, ας πούμε το πέναλτι που έκανε με τον Παναθηναϊκό. Ναι, είναι θέμα απειρίας, καθαρά.
ένας έμπειρος θεματοφύλακας ακόμη και χαμηλότερης αξίας δεν θα το έκανε. Ναι, ναι. Και μερικές αποφάσεις του για να κάνει έξοδο είναι λαθασμένες. Ναι, 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 ναι. Αλλά και... εντάξει, είναι ένα παιχνίδι αυτό που θα κριθεί σε πολύ λεπτό. Είναι όμως καλός θεματοφύλακας. Και αν είναι σε καλή μέρα, είναι, δηλαδή, είναι δύσκολο να του βάλεις γκολ. Ναι, έχει καλά είναι στοιχεία. Δύσκολο. Έχει πολύ, έχει καλά, πολύ στοιχεία. Καλά στοιχεία. Παίζει καλά και με τα πόδια, δηλαδή έχει μέλλον. Βλέπω μια συγκινητική προσπάθειά σου να αποποιηθείς τον ρόλο του φαβορή. Όχι, φτιάχοντας... Να ολοκληρώσω. Απλά το λέω γιατί, ξέρεις κάτι, επειδή όντως και τα τελευταία χρόνια τα προηγούμενα με τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια μεγάλη αντιπαλότητα. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο πάντα ο ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου βρίσκει τον τρόπο να νικάει την ΑΕΚ. Ή να παίρνει το αποτέλεσμα που θέλει, τέλος πάντων, όχι να την νικάει πάντα. Ναι. Υπάρχει μια τέτοια, αυτό που είπα και χθες. Μια αυτοσυγκράτηση. Υπάρχει μια τάση για ρεβάνς. Το βασικό είναι να νικήσει η ΑΕΚ. Ναι, καλά, βέβαια. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή ούτε το σκορ μετράει ούτε τίποτα. Το θέμα είναι να πάρει τους 3 βαθμούς, ώστε ό,τι και να έχει γίνει το Σάββατο και ό,τι και να κάνει ο Ολυμπιακός, οι αποστάσεις να μην είναι ίδιες. Αυτό είναι το σημαντικό. Ναι, βέβαια, βέβαια. Όλα τα άλλα έρχονται μετά. Πάνω απ' όλα. Είπαμε, είναι κοινικός ο πρωταθλητισμός, Κώστα μου. Έτσι, μπράβο. Μαθαίνουμε πρωταθλητισμό τώρα, ρε Βαϊ. Έλα, να σου μάθω τα κόλπα εγώ. Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Είναι Κωστή. Καλημέρα. Λοιπόν.